Δεν το πιστεύω. Είμαι ένα τέρας. Ένα τέρας. Όχι, αγάπη μου, δεν είσαι τέρας. Ναι, όχι, αγάπη μου, είσαι υπεντάμορφη. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Πάρα πολύ. Με στήθος ή χωρίς στήθος. Είδες, ρε. Και πλάκα να ήσουν πάλι θα σε ήθελε. Είμαι ερμαφρόδιτος. Κοίτα, ερμαφρόδιτος δεν είσαι. Λίγο drag μπορεί. Μελέτη μου, είσαι ένας ήρωας. Αυτό είσαι. Ήρωας. Και αυτά τα βυζιά θα βρούμε έναν τρόπο και θα τα βγάλουμε. Έχεις το λόγο μου. Είναι βαριά, με πονάνε. Είδες, ρε, τι τραβάει η Βαναπάρμα τόσο καιρό. Εντάξει, ρε φίλε, θα τα βγάλουμε. Εσύ δεν έφευγες. Έφευγα, αλλά πριν κουμποθείς, πως μπορώ να τα χουφτώσω λίγο να δω πως είναι. Μη μου στεναχωριέσαι, Μελέτη μου. Όλα θα διορθωθούν. Και για να χαρείς λιγάκι... Κοίτα τι σου πήρα! Μπομπα! Σενσουάλ! Σενσουάλ! Το διάβασε αυτό. Ποιο? Για τη γενετική χαρτογράφηση. Τρομερά ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε, αν θέλεις, να πάμε μαζί στο συνέδριο της ιατροδικαστικής γενετικής. Είναι την άλλη εβδομάδα. Πάω να φύγω, έχω να κάνω 200 τηλέφωνο. Θα τα πούμε μετά. Γεια! Σας ταλαιπωρεί, αδερφή μου, σας ταλαιπωρεί. Όχι, όχι. Απλώς πάει και έρχεται. Μεταξύ μας τώρα είναι κάπως ψυχρή. Εγώ προσπαθώ να ενδιαφερθώ για θέματα που την απασχολούν, αλλά... Χωρίς παρεξήγηση, αυτό τώρα με τη γονιδιακή από τέτοια κάτι είπατε... Χαρτογράφηση. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι πολύ... Είναι λίγο φλόρικος τρόπος, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Της αδερφής μου, δεν της αρέσουν οι πολύ σύνοι τύποι, οι ατσαλάκωτοι. Τον θέλει λίγο μάγκα τον άντρα. Ύστερα εσείς είστε το που λένε του αρχηγού. Ο αρχηγός είναι ο μπαμπάς της, δηλαδή τραχαγύρευε. Μήπως υπερβάλλετε λιγάκι. Όχι, ρε παιδί μου, κοίτα να σου πω. Η Αθηνά. Αθηνά θέλει τη Βαρβατήλα να ξεχυλίζει. Δηλαδή εσείς κανονικά πρέπει να τη βάλετε κάτω και να της αλλάξετε τον αδόξαστο. Κάπως έτσι. Αλλά και εσύ, ρε πουλάκι μου, πολύ ευγενικός είσαι. Όταν την κοιτάτε. Πού κοιτάτε? Στα μάτια, πού? Λάθος, λάθος. Εδώ, στη γραμμή, εδώ πρέπει να κεντράρετε. Εκεί κοιτάνε οι άντρες. Καλά, ναι, εντάξει. Όχι να γίνω και ταβάς για να ρίξω την Αθηνά. Τι λόγια είναι αυτά. Ούτε να μιμηθώ το Λουκά, αν αυτό θέλετε να πείτε. Καλά. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Τι πάει να πει δεν υπήρχε συντονισμός? Αφού πήγε καλά η επιχείρηση, τον πιάσε το χασάπι. Μάλιστα. Η έλλειψη συντονισμού έγκυται στην ώρα της άφιξης των δυνάμεων σε σχέση με την ώρα της εγχείρησης. Με άλλα λόγια, αργήσανε και η εγχείρηση έγινε κανονικά. Τι σημαίνει έγινε κανονικά? Μου βάλανε δύο μαστούς από σιλικόνη 600 γραμμάρια ο καθένας. Μπορεί να τι έγινε, ξεψάρωσες, άρχισες τις πλακίτσες, είδες ο νέος. Μπράβο, ρε. Τι έβαλες εδώ, πορτοκάλια? Τι είναι αυτά, ρε? Άνοιξε το πουκαμισό σου. Αρχηγέ. Κλείστο, κουμπό σου. Πάμε να βρούμε το διοικητή, να δούμε τι θα γίνει. Ποιο διοικητή, βρε Πάκη? Αφού σε 5 λεπτά αρχίζει η ενημέρωση. Σωστά.
Ωραία, πάμε. Μπομπορίκο, αγόρι μου, εσύ μείνε εδώ. Μην έρθει στην ενημέρωση και θα δούμε τι θα κάνουμε. Βυζάρες. Ρε Φράγκο, πας καλά, ρε. Μετά πόσα γίνανε, κάθεσαι και ποντάρισε αγώνες. Ριτάκι, άσε με, σε παρακαλώ πολύ να χαρείς. Άσε, πας και δούμε καμιά σπρή μέρα. Κανένας δελτιάκι. Πάκι. Αρχηγέ. Ορίστε. Το λέει καθαρά. Ο Εργένης δεν είναι άνθρωπος ατελής, είναι άνθρωπος ελεύθερος. Πολύ σωστά. Πάμε σήμερα σε κανένα κλαμπάκι. Ρε Φρανκ, τι ομάδες είναι όλες αυτές? Είχαμε εθνική, αφού οι άλλες δεν παίζουν σήμερα. Ούτε μία δεν ξέρω. Άμα είσαι ΑΕΚ, οι άλλες ομάδες δεν υπάρχουν. Όλε! Καλημέρα. 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 Να σας ασυστήσω τον κύριο Βαγγέλη Μπαλάκα. Πώς? Μπαλάκας. Με μπι, μπι. Ο κύριος Μπαλάκας είναι διαιτητής. Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό. Πακί. Πακί. Αυτός ο κύριος δεν σου μοιάζει πάρα πολύ? Ποιος αυτός, ρε? Έτσι με εγώ χάλια. Α. Μπαλάκα, Μπαλάκας είπαμε. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχει δεχτεί απειλές μέσω διαδικτύου από φανατισμένους οπαδούς. Υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα τις θεωρούσαμε σοβαρές. Αλλά τις ίδιες απειλές δέχτηκαν και οι κύριοι Παφούτης και Λαβράνος, διαιτητές επίσης, που προημερών τραυματίστηκαν από αγνώστους. Με συγχωρείτε, πρέπει να απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε Μπαλάκα. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο άνθρωπος αυτός θα είναι υπό τη συνεχή προστασία μας επί 48 ώρες. Μέχρι δηλαδή την έναρξη του αγώνα. Του αγώνα, μισό λεπτό, Βουβοπόταμος Θύελλας Τριμονικού. Πλάκα μας κάνει. Να πούμε. Πάλι τις νταντάδες θα κάνουμε. Τον μπελά μου μέσα. Συγγνώμη, κύριε διοικητά. Επειδή τυχαίνει να ασχολούμαστε λίγο με την μπάλα, αυτό το τύπο το ξέρουμε, είναι τελείως χάλιας. Μπαλάκας όνομα και πράγμα. Το βγάλανε από τη Σούπερ Λίγκα και το βάλανε στην Τρίτη Εθνική. Πάντως αυτός ή 30 βαθμούς μοιοπία έχει ή πουλημένος είναι. Ισκύνογλου! Θα αναλάβετε εσείς αυτή την υπόθεση. Κατανοητόν! Θα γίνετε η σκιά του! Τρυπίν! Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα του κρατάτε το καλαθάκι. Πηγαίνει μέσα στη βροχή, θα του κρατάτε την ομπρέλα. Πηγαίνει για κατούριμα, θα του κρατάτε... Εντάξει, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Φουντά, ο εισαγγελέας απέρριψε την υπόθεση, Γιώργαντά. Ακύρωσέ την. Πλάκα μου κάνετε. Και θα αφήσουμε αυτά τα καθήκια ελεύθερα. Γαμώ τη στάνη μου μέσα. Θα τους σπάσω τα κεφάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ελεύθερη. Φουντάς. Στεριό παιδί μου, κάπως αλλαγμένος μου φαίνεσαι σήμερα. Συμβαίνει κάτι? Μήπως θες να πάω να πιούμε ένα καφεδάκι να μου εξηγήσεις? Δεν είμαι εγώ για καφεδάκια κι έτσι. Και στο κάτω-κάτω όλη μέρα μαζί εσείς κι εγώ, στο τέλος θα πιάσουμε κοριούς κι έτσι. Να πούμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπροστά μου τις έχω, τις δοκιμαστικές τις κάρτες, εδώ, ναι. Τι θα πει, δεν σ' αρέσουν οι κίτρινες κάρτες? Μα κίτρινες δεν μου είχες πει. Τώρα τι θέλεις, κόκκινες? Τι να σου πω, ρε φιλάρακι. Δεν σ' αρέσει το χ? Θα με τρελάνεις. Μόνο το δύο σου κάνει. Τι λέει αυτός, ρε? Για το δελτίο λέει. Δείχνει με την αλέγεια το δελτίο.
Όλα γίνονται, ρε φιλαράκι. Μόνο τους πανούν τα γέλια δεν γίνονται. Βέβαια θα κοστίσει. Ξέρω εγώ. Το πακέτο θα πιάσει 30 χιλιάρικα. Τι, θα χρεώσει 30 χιλιάρικα για το διπλό? 30 χιλιάρικα, ε. Πω. Με 30 χιλιάρικα πάμε όλοι οι εργένιδες στην Κούβα. Με τα πάντα πληρωμένα. Εντάξει. Μάλλον θα κατάλαβα λάθος εγώ, ρε φιλαράκι. Ωραία. Δεν θες λοιπόν τις κίτρινες κάρτες. Θες τις κόκκινες. Μόνο τις κόκκινες. Έγινε. Κλείσαμε. Θα τα ακυρώσω όλα, εντάξει. Ναι. Για χαρά. Ρε, τον άκουσες τι είπε? Δεν έχει κανένα πρόβλημα να ακυρώσει όλα τα γκολ. Να ρίξει και κόκκινες κάρτες. Ο τύπος είναι πουλημένος και στείνει το παιχνίδι εδώ μέσα. Ρε, στο τμήμα, ρε, έλα, πάμε στο Προκόπη. Γρήγορα. Ο Μπαλάκας, ο ξεφτύλας, είναι πουλημένος. Λαδώνεται κανονικά. Είναι μες στη λίγδα. Άντε πάλι, αρχίσαμε. Ρε, τον ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά. Ζήτησε 30.000 για το διπλό. Και θα το δεις πως θα είναι διπλό. Αυτό θα είναι το σκορ. Ο Βουβοπόταμος θα χάσει από τη θύελα. Πακί, είναι κύκλωμα. Παράγκα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που παίζονται κάθε εβδομάδα. Ναι. Αρκετά με τις ίντρικες, τις δολοπλοκίες, τις τρομοκρατικές ενέργειες και τα πραξικοπήματα που βλέπετε παντού. Η αποστολή μας είναι να προσέχουμε τον Μπαλάκα. Και αυτό θα κάνουμε μόνο. Τέλος. Αστυνόμος Μπισκύρογλου. Εγώ. Από εδώ ο υπαστυνόμος Καλούδας και ο υπαστυνόμος Μελιόπουλος. Να σας συνοδεύσουν στο ξενοδοχείο. Ευχαριστώ, αλλά όχι ακόμη. Λίγο αργότερα. Πρέπει να προπονηθώ πρώτα. Τρέχω κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα, ξέρετε. Ναι. Α, ναι. Ωραία. Νους υγιή σας, σώματι υγιή. Πάκη, να σου δώσω ένα από αυτά. Θα αναπνέεις καλύτερα. Δεν θα βάζεις πουθενά άλλο και να σκάσεις. Πώς πάμε? Εγώ πάντως λέω πως αυτόν πρέπει να τον προσέχουμε. Ναι, ξέρω, σε λίγο θα πεις να τον αρκώσουμε και να τον απαγάγουμε. Ας σου πω, πάμε σήμερα για κανένα bowling, ε? Ήδη σ' αφήνει η Όλγα. Μας δουλεύεις, ρε, σε τα μας. Μην κάνεις τον ευτυχισμένο. Όσα βιβλία και να διαβάσεις, για ευτυχισμένους εργένιδες, όσα χαπάκια να πάρεις, πάλι χάλια θα είσαι. Και τι παρακαλώ, θα είμαι χάλια, ε? Εγώ περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου. Νομίζω ότι η φυσική μου κατάσταση είναι να με γέννησε. Ή αλλιώς, η γυναίκα που θα παντρευόσουν, σε παράτησε και σε έστειλε στο διάολο. Τι έκανε? Φτάνει, ρε, σκάστε με τις βλακίες. Α, δούμε τι θα κάνουμε αυτόν εδώ. Ο χοντρός τρέχει σαν ηθίωπας. Και θα έχει και αύριο προπόνηση, ε? Και αύριο. Κατάλαβα. Ξέρω τι θα κάνουμε. Τώρα μάλιστα. Θωμά, δεν μου δίνεις και αυτό το πράγμα στη μύτη να αναπνέω καλύτερα? Όχι, Χριστίνα, δεν μπορώ απόψε. Ορίστε, με δύο ζαχαρίνες και γάλα 0%, όπως τον πίνετε. Δεν μου λες, ρε Φουντά, τι σου συμβαίνει, έχεις τίποτα, αγόρι μου? Τι ήταν όλα αυτά τα τρελά που έλεγες και έκανες προηγουμένως? Συγχωρήστε με, κύριε Δικητά, αλλά ξέρετε, καμιά φορά επάνω στη δουλειά βγαίνουν τα αποθυμένα πάνω στη δουλειά και ξέρετε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχεις κάτι το προσωπικό? Σιγά να μην κάτσω να συζητήσω μαζί σας τα προσωπικά μου. Έλεος πια. Ορίστε. Όλη μέρα με τους χαζούς εδώ μέσα, χάζεψε και ο Φουντάς. Δεν ξέρω πια τι να κάνω με τον πατέρα μου. Είναι τρεις μέρες στην Αθήνα για να σε δει και δεν έχω άλλη δικαιολογία να του πω του ανθρώπου. Σήμερα τον έστειλα στο μοναστηράκι. Ρίτα μου,
Πιτάκι μου, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά τώρα τελευταία θυμίζω Πάμελα Άντερσον. Έχω δύο τεράστια προβλήματα και σαν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι γιατί δεν με γνώρισες τον πατέρα σου. Έχεις δίκιο, βρε αγάπη μου. Αλλά μου λέει συνέχεια ότι δεν με πιστεύει, ότι ο φίλος μου είναι στη φαντασία μου. Ρε παιδιά, γιατί δεν παίρνετε τον αδερφό του Μπομπορίκου το δίδυμο να ξεμπερδεύετε. Αχ, Θεέ μου. Πώς θα κάνω περιπολία με τέτοιο στήθος. Καλά, δεν το συζητάω δε αν χρειαστεί να τρέξω. Πάει η καριέρα μου. Ναι, ρε φίλε, αλλά σκέφτηκες ότι μπορεί να κάνεις μια καινούργια καριέρα στο Baywatch, ας πούμε. Πάει, καταστράφηκα. Το ενδεχόμενο να πάρει να τα κόψεις το σκέφτηκες. Εσύ τι λες, να μην το έχω σκεφτεί. Αλλά θέλω 4.000. Οπα, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Αγόρι μου, εσύ σαν και εμένα. Οικογενειάρχης και μονογαμικός. Θες τη γυναικούλα σου, το φαγάκι σου το ζεστό, το σπιτάκι σου. Πάκη, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι καθόλου ευγενικό εκ μέρους αυτό. Αν αναλογιστεί δηλαδή κανείς πως είσαι εσύ, απορώ που θες το ίδιο πράγμα για μένα. Τι είναι πως είμαι, πως είμαι δηλαδή. Πικραμένος, ρε φίλε. Πικραμένος. Όταν δεν σου βάζει τις φωνές η γυναίκα σου, τις βάζει ο πεθερός σου. Και για να δεις μπάλα με την ησυχία σου, πρέπει να κάθεσαι ζουζά ολόκληρη τη εβδομάδα. Μου φαίνεται ότι τραβάει ο οργανισμός σου να σου ρίξω κανένα πινελίκι. Τα βλέπεις. Βλέπεις πόσα νεύρα έχεις, τα βλέπεις. Έχουν λες μαλακίες! Πάκη, συγγνώμη, αλλά δεν λέω μαλακίες. Αλήθειες λέω. Σε έχουν καβαλήσει οι γυναίκες. Πες μου μια φορά από τότε που παντρεύτηκες που βγήκαμε βράδυ οι τρεις μας. Μία. Τα βλέπεις. Η συζυγική ζωή, φίλε, είναι φυλακή, βαρεμάρα. Και ρωτάω, θέλω να ζήσω εγώ έτσι. Και απαντάω, όχι, καλύτερα μόνος μου και έχουμε βγάλει. Φρένο! Τι έγινε, ρε παιδιά. Κάτι χτυπήσαμε, τι χτυπήσαμε. Τον μπαλάκα, ρε μαλάκα. Ρε, λέτε να φυγέ. Να βγω να δω. Όχι, άσε, θα πάρω τηλέφωνο έξω να τους ρωτήσω. Μπα, να γίτσα μου. Εδώ είσαι και κανένα κάτω όλο το τμήμα να σε βρω. Βρε παπά μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Στο μοναστηράκι δεν σε άφησα. Παπά, δεν μ' άρεσε καθόλου εκεί. Ζαλίστηκα από τον κόσμο. Άσε που κανένα δυο ανώμαλοι μου βάλαν και χέρι. Λοιπόν, εδώ είναι ο λεγάμενος. Εδώ, εγώ. Μελέτης Μπορμπόκης, χαίρο πολύ. Μα αγόρι μου. Έλα μωρέ, καλά μωρέ, ήταν ανάγκη να έρθω εγώ στην Αθήνα για να σε γνωρίσω. Ξέρετε τώρα, η δουλειά. Ξέρετε, έχει πέσει πολλή δουλειά. Και όπως ξέρετε, η δουλειά κάνει τους άντρες. Μπράβο, αγόρι μου. Το παλικάρι. Φραγκίσκος Μέγας, συνάδελφος. Ναι, και με ένα άλλο Φραγκίσκο Μέγα που υπάρχει εδώ στο τμήμα, καμία σχέση, απλή συνωνυμία. Χαίρο πολύ. Όλο κόλπα βλέπω είστε εδώ οι Αθηναίοι, ε. Καφεδάκι να κεράσουμε. Πάπα, δεν βάζω τέτοια πράγματα στο στόμα. Άμα είναι για καμιά μπύρα, πάμε. Τι λες τώρα, μπύρα, φύγαμε. Τι μου έλεγες ότι όλο το τμήμα το κοροϊδεύει πως είναι σφιχτοκόλλης. Μια χαρά είναι το παιδί. Είσαι και το καθένα, μιλάμε ένα θεματάκι με το μαλλί έχουμε μόνο. Για να πάμε. Σιγά-σιγά. Καλή, τι έγινε εκεί, τι πάθατε? Τίποτα, είχαμε ένα μικρό ατυχηματάκι, εντάξει. Ατυχηματάκι. Κόντεψα να μελιώσουν, ατυχηματάκι. Ο Προκόπης. Εδώ, παρκάρι. Γεια σου, Λιτσά. Ναι, Όλγα, μπορείτε να περιποιηθείτε λίγο τον άνθρωπο και εμείς ερχόμαστε. Όχι, ναι. Έλατε, εδώ, περάστε από εδώ να καθίσετε. Ευχαριστώ, κύριε μου. Κρατήστε και τη τσάντα σας. Έτσι, ωραία. Εντάξει. Γαμώ το στανιό μου, ρε Θωμά, γαμώ την τύχη μου, τη μαύρη την πουτκά. Κάτσε τώρα, γιατί κάνεις έτσι για ένα στραμπουλισματάκι. Στραμπουλισματάκι. Κανονικά αυτός πρέπει να πάει νοσοκομείο, να του κάνουν ακτίνες, να το βάλουν στο γύψο το πόδι και να τον αρκώσουνε. Τώρα, κανείς δεν θα αρκώσει κανέναν. Όχι, άλλο έλεγα. Δεν δικό μου. Είναι δεν δικό μου. Του μπαλάκα θέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στην τσάντα. Άνοιξτε την πίγο. Κάτω από τις κάρτες υπάρχουν κάτι επίδες, μιλιάζετε. Καλά είναι εκεί, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ. Α,
Μίνι μάρκετ έχετε? Όχι, τυπογραφείο. Σας αρέσουν οι κάρτες? Πολύ ωραίες είναι. Απλές και ξεκάθαρες. Και εγώ αυτό λέω, αλλά του πελάτη δεν του άρεσαν. Ειδικά το χ. Το επί εννοείται. Όχι, γιατί είναι ωραιότατες. Ρε, πάλι φίλοι πως λέει αυτό. Να του το πω. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι ο τύπος που κανονίζουν το μάτς, έλα. Καλά, ναι. Καλά λέει Λούκας. Γιατί είναι το σηκώνεις εσύ, αφού τώρα δεν μπορεί διαιτητής. Λες ο Μπαλάκας. Ναι. Έλα ρε Βαγγέλη, πού είσαι? Έχεις αγχωθεί για το βριανό μάτς και δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα? Όχι. Όχι. Έτσι δεν θέλω. Λοιπόν, άκου λίγο για τα δικά μου. Για το χ και για το 2 το ξεκαθαρίσαμε, ε. Εσείς, χ και 2 λέει αυτός. Το δίνει το μάτς ο Μπαλάκας. Όταν μιλάμε εμείς, Μπαλάκας ο Μπαλάκας. Έλα, Βαγγέλη, μ' ακούς? Ναι. Εντάξει, είπαμε για το χ και το 2. Εντάξει. 0-1 καλά είναι? Όχι, μωρέ, όχι. Κάνε το 0-3 που είναι πιο ωραίο. Ρε, αυτός θέλει το μάτς 0-3 να το δώσει. Ορίστε, αυτό εδώ για παράδειγμα είναι 0-2, αλλά πλαστικοποιημένον. Τι είναι το 0-2? Το πάγος του καρτιού. Εγώ βέβαια στους πελάτες μου συνιστώ να βάζουν 0-3-0-4, γιατί γίνεται πιο ωραίο το χαρτί. Διότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο μουσαφύρης. 0-3, δεν είναι λίγο υπερβολικό? Τι υπερβολικό, ρε Βαγγέλη, με δουλεύεις? Εσύ με 0-3 δουλεύεις. Λοιπόν, αύριο στο ημίχρονο θα σου φέρω τα λεφτά στα αποδυτήρια, εντάξει? Ναι. Άντε, τα λέμε. Γεια. Πιασμένο Μπαλάκας, έτσι. Με 0-3, ρε. Δηλαδή, όχι μόνο να χάσει ο Βουβοπόταμος, να βγει και over. Κανονικά έπρεπε να τον λιώσει με τα μάξι. Καλά. Λοιπόν, για χάρη του πατέρα μου, πάω να το συλλάβω. Όχι. Όπα. Αυτός μπορεί να είναι απλό όργανο. Κανονικά πρέπει να πιέσουμε τους από πάνω. Να την ξυλώσουμε όλη την παράγκα. Πάει και έχει δίκιο ο Λούκας. Να περιμένουμε και τον τύπο με τα λεφτά και να τους πιάσουμε όλους μαζί. Και τον Μπαλάκα. Πώς θα τους πιάσουμε, ρε. Ο Μπαλάκας έτσι όπως είναι. Μπορεί να παίξει μάτς αύριο να κάνει τον διαιτητή. Εντάξει, μπορούμε. Μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Επισκύλογλου, απαιτώ αυτή τη στιγμή πίσω το τηλέφωνο μου και να με πάτε σε ένα γιατρό. Όχι και σε γιατρό για ένα απλό τραβηγματάκι, κύριε Μπαλάκα. Μα δεν είναι δυνατόν. Θέλω να μιλήσω τώρα στους ενωτέρους σας. Υποτίθεται ότι με προστατεύετε και κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Τι ήταν αυτό? Μην ανησυχείτε, ένα ρυμιστικό είναι να χαλαρώσετε. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Πρώτα με πατάτε με το αυτοκίνητο, μετά με κρατάτε όμηρο και τώρα... Τι έκανες πάλι, ρε? Πώς μπλέξαμε έτσι, ρε γάμο του? Μην τα τραγικοποιούμε τα πράγματα. Θα πάρει τους υπνάκους του και μέχρι να τελειώσει το μάτς θα έχει ξυπνήσει. Καθαρά πράγματα. Καθαρά, μια χαρά, πεντακάθαρα. Και εσύ, ρε, σκάθε να γελάς. Τάνι μας έχεις πρίξει. Άντε βοήθα να το σηκώσουμε. Πού θα τον πάμε? Στο βάρ, στη Ζάργανα, πού θα τον πάμε? Καλέ, τι έπαθε ο άνθρωπος? Τίποτα, λιποθύμησε από τον πόνο. Ναι, ξεράθηκε. Κοίτα τον, εγώ τον παράτησα και αυτός γελάει. Βλαμμένο. Γιανό! Βγες! Φτούξε ελευθερία! Τι ωραίο αίρο, μαλακά, τόσο καραγκιόζι είναι. Μη δίνει σημασία. Θυμάσαι τον ξάδερφό του το φαρμακοποιό που του δίνει κάτι χαπάκια. Κάποια στιγμή πρέπει να τον μπουζουριάσουμε. Πώς φαίνομαι? Πολύ καλός είσαι. Ολόιδη είστε. Με τους επόμενους τι θα κάνουμε, άμα είναι στον κόλπο κι αυτοί. Τον πολύ πολύ να τους αντικαταστήσουμε κι αυτούς. Ωραία. Με ποιους, ρε? Τι με ποιους, ρε? Με μένα και το Χαχανούλη. Που δεν λέει να σκάσει. Φτάνει, ρε. Πάω να αλλάξω. Το βράδυ. Μην ανησυχείς, θα κοιμηθώ εγώ με τον Μπαλάκα. Να σου πω. Τώρα εγώ που γελάζω συνέχεια. Αυτό είναι φυσιολογικό, ε? Μάλλον όχι, ε? Αγάπη μου, να σε ρωτήσω.
δεν μου λες αυτό που ζούμε τώρα μεταξύ μας, το γάμο μας, τη σχέση μας. Μήπως το νιώθεις λίγο σαν βαρεμάρα, σαν φυλακή? Τι είναι αυτό πάλι? Βλακίες του Θωμά, ε? Άρχισε πάλι εκείνα τα χάπια? Όχι βρε αγάπη μου, εγώ αναρωτιέμαι. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα, ότι ο γάμος είναι σκλαβιά? Μην εκνευρίζεις ρε αγάπη μου. Σαν δεν ντρέπεται, σαν δεν ντρέπεται λέω εγώ. Έχει κάνει τέτοια νύλα στη λίτσα και χασκογελάει κι από πάνω. Ρε μωρό μου, ηρέμησε. Θα μας πει τώρα ο Θωμάς για γάμο? Ο γάμος είναι ομορφιά. Ο γάμος είναι αφοσίωση. Ο γάμος είναι κατανόηση για τον άνθρωπό σου. Ο γάμος είναι δόσιμο. Ξέρει τώρα ο Θωμάς από γάμο? Ο γάμος είναι... Ο γάμος είναι να αγαπάς. Μωράκι μου. Ναι, ψυχούλα μου. Να μην ξεχάσω, αύριο έχω να πω σε ένα μάτσι. Πάλι στο γήπεδο θα πας? Έχουμε να πάμε λαϊκή και σούπερ μάρκετ αύριο, πότε θα τα κάνουμε αυτά? Δεν πάω για διασκέδαση βρε αγάπη μου, για δουλειά πάω. Ναι, όλο για δουλειά, το βρήκαμε τώρα, για δουλειά. Άρα Θωμά, άρα Θωμά. Δηλαδή, ο Φραγκίσκος και ο πατέρας σου περάσανε πολύ ωραία χτες, ε? Ου, δεν προλαβαίνανε, λέει, να τους φέρουν τις μπύρες. Φαντάζομαι ότι ο πατέρας σου είδε στο Φραγκίσκο εκτός από ένα καλό γαμπρό και έναν άντρα με τα όλα του. Και σε αυτό το τομέα εγώ δεν μπορώ να το συναγωνιστώ πλέον, Ρίτα. Μελέτη μου, δεν χρειάζεται να συναγωνιστείς κανέναν. Ο πατέρας σου με γνώρισε με βυζιά και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Όταν θα καταφέρουμε με το καλό να σου τα βγάλουμε τα βυζιά, θα δούμε τι θα αλλάξει και τι όχι, εντάξει? Συγγνώμη που περιμένατε. Καθίστε. Για πείτε μου, τι έχουμε? Λοιπόν, εδώ είναι παραταταγμένη η άμυνα της ομάδας. Προωθείται ένας παίκτης από αυτή την ομάδα πίσω από την άμυνα, σε αυτό εδώ το σημείο. Και ξαφνικά δέχεται μία πάσα. Τι έχουμε τότε? Ευκαιρία για γκολ. Θωμά Σύνελθε, τι έχουμε τότε? Πέναλτι. Φέρε ξύλο που θα φάμε. Ρε Θωμά, offside έχουμε. Offside, μέχρι και όλα το ξέρει. Το Λιτσάκι, το ξέρει το Λιτσάκι. Ναι. Ναι, Προκόπη, δώσ' μου τον μπαλάκα. Δεν γίνεται τώρα, κοιμάται. Καλά, λοιπόν άκου. Λόγω υψηλής επικινδυνότητας του αγώνα, καταφέραμε να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αλλά και πάλι, πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14. Όλο και κάποιοι θα είναι μέσα. Εντάξει, εντάξει. Και θέλω εκτός από το διαιτητή να φυλάτε και τους βοηθούς. Κινδυνεύουν εξίσου. Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Θα φροντίσουμε και γι' αυτό, το έχουμε σκεφτεί από πριν. Ωραία, έγινε. Τα λέμε. Γεια, γεια. Μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε, θα δεις. Συγγνώμη, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ. Ε? Αυτό το αράουτ, τι είναι? Σκατά θα πάτε. Λάθος συντονισμός. Δεν καταλαβαίνω. Υποτίθεται ότι αυτός ο Χασάπης έκανε παρανομίες, αλλά με μένα τα κατάφερε μια χαρά. Με σένα? Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Κύριε διοικητά, αργήσαμε να πάμε και του βάλανε βυζιά. Τι, πού, ποιος, πού? Έλα αγάπη μου, δείξε στον κύριο διοικητή. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ, γιατί καμιά ώρα άντε, ε! Κύριε διοικητά, και δεν είναι μόνο αυτό. Τι? Μην μου πεις ότι σου την κόψαν. Όχι, όχι, το πουλάκι του είναι μια χαρά, προς Θεού. Απλώς έχει έρθει ο πατέρας μου για να τον γνωρίσει. Εκεί καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι επειδή το ατύχημα έγινε εν ώρα υπηρεσίας, αν θα μπορούσε το τμήμα να αναλάβει τα έξοδα της αποκαταστάσεως. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα, ξέρετε που υπηρετείτε? Ή μήπως νομίζετε ότι υπηρετείτε στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα? Όχι. Τότε γιατί κουτσι στραβή μου μαζευτήκατε εδώ μέσα, ε? Ε? Γιατί, ε? Χαϊβάνια! Γιατί! Ακίνητος, ακίνητος reality. Πέσε κάτω, τσοβλάνε, πέσε κάτω. Πέσε κάτω ρε τελειωμένε. Δεν ακούς σου λέω, κάτω ρε, κάτω. Αυτή είσαι σέμα ρε τσοβλάνε, λέγε. Τι έπαθες, νευράκια?
Όχι, εντάξει. Πώς, σήμερα είσαι κάπως. Ναι, δεν το πρόσεξα. Το πρόσεξα όμως εγώ. Ένα καφεδάκι θα ήθελα, παρακαλώ. Εγώ τη βάλω μόνος μου τη ζάχαρη. Ευχαριστώ. Εγώ πάντως, Λίτσα μου, δεν σου κρατάω κακία. Παρακαλώ. Εσύ, σε μένα. Το αντίθετο, μάλιστα. Σε είμαι ευγνώμων. Να σου πω, έχεις πάει κανάτα στο κεφάλι. Λιτσάκη, ήμασταν έτοιμοι να συμβιβαστούμε. Και αυτό είναι λάθος. Ή θα κάναμε κάτι, θα το μετανιώναμε σε όλη μας τη ζωή. Ο συμβιβασμός είναι θάνατος. Και η κανάτα είναι θάνατος. Λιτσάκη, μας έχουν πείσει ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι πρέπει να είμαστε ζευγάρι. Αλλά αυτό είναι λάθος. Κοίτα, κοίτα γύρω σου τους παντρεμένους. Πώς είναι οι παντρεμένοι, Θωμά μου, δεν κατάλαβα. Τι να έχουνε, βρε Όλγα μου. Περιμένουν πότε θα μείνουν μόνοι τους. Να έρθουν οι διακοπές το καλοκαίρι, να πάρετε 15 μέρες τα παιδιά, να πάτε αλλού, να τους αφήσετε ήσυχους να δουν τους φίλους τους, να πιούν καμιά μπυρίτσα, να δουν μια σπημέρα. Να δουν και το Champions League χωρίς γκρινιά. Και ας μην ξέρουμε όλοι τι είναι το offside. Αυτά τα ανέκδοτα σκεφτόταν, γι' αυτό γέλαγε, κατάλαβες. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά 365 μέρες το χρόνο. Και τα δίσεκτα έτη 366, yeah. Ξέρεις, Θωμά μου, γιατί ο Προκόπης θέλει να μείνει 15 μέρες το καλοκαίρι μόνος του. Γιατί τις υπόλοιπες 360 δεν ξέρω πόσες, έχει εμένα και τη Ζωήτσα, που τον αγαπάμε και τον φροντίζουμε. Και θέλει 15 μέρες ο άνθρωπος να χαζολογήσει με εσάς. Γιατί αν σας είχε ολόκληρο το χρόνο, θα είχε τρελαθεί. Γιατί το να ξυπνάς κάθε μέρα με τον άνθρωπο που σε αγαπάει και σε φροντίζει είναι το αντίθετο από το να είσαι μπακούρι. Γιατί γυναίκες σαν τη Λίτσα δεν τις βρίσκεις κάθε μέρα. Και όταν τις βρεις, πρέπει να τις κρατήσεις. Πάρ' τα χάπια ως τώρα. Βρε, Μελέτη μου. Βρε, αγόρι μου, μη μου στεναχωριέσαι, σε παρακαλώ. Ο κύριος διοικητής είπε αυτά που είπε επειδή σοκαρίστηκε ο άνθρωπος. Λογικό είναι. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι κάτι θα σκεφτεί, γιατί σε ξέρει. Ξέρει τι μεγάλη καρδιά κρύβεις μέσα αυτά τα στήθια. Αρκετά αυτά τα στήθια με τα στήθη μου. Δεν το είπα για αστείο, βρε αγόρι μου. Εγώ σ' αγαπάω. Ό,τι και να γίνει, εγώ σ' αγαπάω. Καλά είστε. Μπαμπά. Μπαμπάκια, μωρή. Θα σε σκοτώσω με αυτόν, αυτόν τον ανώμαλο. Θα σε σκοτώσω, παλιοφιλικό. Φύγε από μπροστά μου. Σταμάτησε, παρακαλώ. Όπα. Όπα, κύριε ποτέτη μου, πρόσχεμη σου σκάσκε να βυζοσκάμπινο και έχουμε άλλα. Φραγκίσκο, φύγε από μπροστά μου, γιατί θα σε βαρέσω. Με λένε Φραγκίσκο. Με λένε Μπομπορίκο. Δηλαδή Μελέτη, θέλω. Μελέτη. Εσύ είσαι ο Μελέτης. Εγώ. Ναι, τώρα τι πάει σε μένα το Μελέτης, για όνομα. Πατέρα, αυτός είναι ο άντρας που αγαπώ. Ποιος άντρας, παιδάκι μου, θα τρελαθούμε! Ρε παπά, αυτά τα βυζιά. Τα στήθια αυτά δεν είναι δικά του, είναι ατύχημα. Το έπαθε σε μια αποστολή, είναι ήρωας. Και by the way, αν σας περισσεύουν 4 χιλιαρικάκια, αύριο το πρωί το έχουμε καθαρίσει το θέμα. Δηλαδή, βρε παιδάκι μου, με αυτόν θέλεις να κάνεις οικογένεια. Ναι, γιατί θα έχει και πλάκα. Θα μαλώνει ποιος θα θυλάσει το μωρό. Sorry. Ναι, με μένα θα κάνει οικογένεια. Και μια και τα αναφέρατε, αν πρόκειται στο μέλλον να γίνουμε συγγενείς, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μιλούσατε λίγο καλύτερα στην κόρη σας. Γιατί, πατέρα, χωρίς το κρεβάτι να είναι μια μικρή τσουλίτσα, αλλά κατά βάθος σας πληροφορώ ότι είναι πολύ ηθική. Αγνή, ντόπρα
Καθαρή και καθόλου βρωμιάρα, εντάξει. Μια χαρά. Έτοιμοι. Εγώ ναι. Κι εγώ. Ωραία. Πάμε. Και να θυμάστε έτσι. Η θύελα κερδίζει, ο βουβοπόταμος χάνει. Καλή επιτυχία. Καλό παιχνίδι, ρε. Καλό παιχνίδι. Είπα, μα και στο νου σας, έτσι. Όχι, νου, εσύ ειδικά, πρόσεχε. Εγώ, γιατί εγώ. Γιατί ο βουβοπόταμος επιτίθεται από την πλευρά σου. Αυτό σημαίνει ότι ο βουβοπόταμος, εμείς που θέλουμε να χάσει, ότι πρέπει όλες τις επιθέσεις να τις βγάλεις offside, έτσι. Offside είναι αυτό που γίνεται το πλάκι και το χτυπάμε στη γωνία, έτσι. Εντάξει, είναι οριστικό, πολύ ξύλο. Λοιπόν. Άκουσε με. Μόλις περνάει ένας παίκτης του βουβοπόταμου τη σέντρα, θα σηκώνεις τη σημεία σου. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ, εντάξει. Okay. Ωραία. Άντε. Να σου πω, το πήρες στο μπλε, ε. Κι έτσι. Ωραία. Άντε, άντε πάμε, γιατί ήδη μας βλέπω καλά. Γαμώ το στάνιο μου, γαμώ. Το έχω. Σε φάση, το έχω. Όποιος πλησιάζει θα του τεινάξω τα μυαλά στον αέρα! Ξαναγαμώ το στανιό μου, γαμώ! Θα σας σκοτώσω, ρε Λίγη. Θα σας καθαρίσω. Ναρκώσατε τρεις διατητές.
και διαλύσατε έναν επίσημο αγώνα πρωταθλήματος και μάλιστα επικίνδυνο αγώνα, ε! Πόσο στόκι πρέπει να είστε, ε! Μπορείς να μου πεις! Βασικά, ό,τι έγινε, έγινε για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας του διαιτητή Μπαλάκα και των βοηθών του. Για να μην πούμε και για τις εκατοντάδες χιλιάδες που χάνουν τα λεφτά τους κάθε εβδομάδα, ε! Και τις εκατοντάδες χιλιάδες των πικραμένων. Εγώ μια μέρα θα πάω να αγοράσω δυναμίτη. Θα σας βάλω από ένα μπαστούνι εκεί που ξέρετε, θα σας φυτιλιάσω και θα σας ανατινάξω, ρε, ζώα, ζώα, γελί, άχρηστη, ανεγκέφαλη, αφοσιωμένη στο καθήκον. Γενναίοι, το καμάρι του τμήματός μας, η αφρόκρεμα των αστυνομικών. Και επαναλαμβάνω, αναγκάστηκαν να δράσουν μυστικά και να παραστήσουν τους διαιτητάς, διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα. Διότι η απόπειρα, όπως απεδείχθη, ήταν βέβαιη. Αρχηγέ, μάθαμε αν εκτός του ομογκοπόταμο και τη θύρα, οι άλλοι αγώνες θα μετρήσουν. Θα μετρήσουν. Για στα διάρο. Στο διάλο εσύ. Όχι, κοίτα εδώ. Θυμάσαι που σου δώσα ένα δελτίο και συμπλήρωσες. Το κατέθεσα. Τι είναι αυτό, ρε. Κερδίσατε 13. Τα πάντα όλα. Τι. Άστα, αρχηγέ. Γνώρισα τον παπά της Ρίτας. Και αυτός γνώρισε εμένα. Φαντάζεστε την καλή εντύπωση που του έκανα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κερδίζει, αλλά νομίζω ότι θα σου φτάσουν για να βγάλεις τις λικόνες από πάνω σου. Κύριε Προκόπη. Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, αγόρι μου. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά θα σου φτάσουν για να σε φροντίσουν οι καλύτεροι γιατροί. Μελέτη, τέτοια αφοσίωση και προσήλωση στο καθήκον δεν τη βρίσκεις πια. Ρίτα, ο πατέρας σου. Μάλιστα. Ο κύριος Μπισκίνογλου, σου έχω μιλήσει. Α, χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Ελάτε να σας ξαναγήσω στο τμήμα και να σας μιλήσω και για τον καλύτερο εκπαιδευόμενο μας, το Μελέτη Μπορμπόκη. You can get it.